Κίεβο, η πόλη των θρύλων, η πιο αρχαία πόλη της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, η μητέρα των ρωσικών πόλεων, όπως την ονόμαζε ο Γιαροσλάφος ο Φως. Η σημερινή πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με τα 3 εκατομμύρια περίπου κατοίκους, είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης. Μια πόλη σχετικά νέα, παρά την ιστορία της που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η μεγάλη καταστροφή της παλιάς πόλης συντελέστηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν οι Γερμανοί εκδιώχτηκαν στις 6 Νοεμβρίου 1943, μετά από 2 χρόνια κατοχής, άφησαν πίσω τους 200.000 νεκρούς και το Κίεβο ήταν ένα τοπίο στάχτης, θανάτου και ερυπείων. Η καινούργια πόλη που ξεπήδησε μέσα από τα ερείπια ήταν μια πόλη χτισμένη για τον άνθρωπο, που δεν υστερούσε απέναντι στις μεγάλες σοβιετικές πόλεις χωρίς να υιοθετεί τον γιγαντισμό τους. Το Κίεβο με τους φωτεινούς δρόμους, τις γέφυρες και τις μεγάλες πλατείες κατέκτησε επάξια τον τίτλο της πρωτεύουσας της πλουσιότερης δημοκρατίας της Ουκρανίας. Η καινούργια πόλη, με τον τρόπο που ανοικοδομήθηκε, κοιτούσε στο μέλλον, ενώ ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας και το θαυμάσιο μοναστήρι Πετσέρσκα για Λαύρα θυμίζουν ένα παρελθόν που υπήρξε σπουδαίο. Η ιστορία του Κιέβου χάνεται μέσα στο σκοτάδι των αιώνων και συγχαίεται με τον θρύλο. Ίσως γι' αυτό η ίδρυση της πόλης δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο χρόνο. Σύμφωνα με τον θρύλο, 3 αδέλφια, ο Κίη, ο Στσέκ και ο Χόριβ, έβαλαν τα θεμέλια ενός χωριού σε ένα λόφο δίπλα στο μεγάλο ποταμό Δνιήπερο και το ονόμασαν Κίεβο, από το όνομα του μεγαλύτερου αδελφού Κίη. Η ίδρυση του Κιέβου δεν έγινε βέβαια τυχαία σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο της στέπας. Η θέση του στις όχθες του πλατιού Δνίπερου ήταν στο πιο πλούσιο και πολυσύχναστο τμήμα του δρόμου του Ηλεκτρού, που από τις όχθες της Βαλτικής έφτανε στη Μαύρη Θάλασσα και από τις βαθιές νύχτες του Βορρά στο φως του Βυζαντίου. Εδώ έσμιγαν Βίκινγκς, πολεμιστές, νομάδες του Νότου και σκλάβοι από όλες τις φυλές. Κι όλες μαζί οι χώρες που διέσχιζε αυτός ο παραμυθένιος δρόμος ονομάζονταν Ρούσκα για ζεμλιά, Ρωσική γη. Μετά τον θάνατο του Βίγκινγκ Ρούρικ, της φυλής των Βαράγκων, ο διάδοχος του Όλεγ, ένας άλλος Βίγκινγκ, πρίγκιπας του Νόβγκοροτ, έκανε πρωτεύουσα των περιοχών της στέπας που όριζε το Κίεβο. Σύντομα ο Όλεγ συνδέθηκε επίσημα με το πιο ισχυρό και πολιτισμένο κράτος της εποχής, το Βυζάντιο, και έκανε την πόλη του, το Κίεβο, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο του τότε κράτους του Κιέβου. Thank you.
Ο πρώτος χριστιανός ηγεμόνας, ο Βλαντιμίρης Βιατοσλάβοβιτς, γνωστός στην ιστορία σαν Άγιος Βλαδίμηρος, οργάνωσε το 988 σε έναν παραπόταμο του Δνίπερου μαζική βάπτιση των υπηκών του στο χριστιανισμό, ενώ παράλληλα έκτιζε τον πρώτο καθεδρικό ναό της Ρωσίας, την Τεσιαντίναγε. Ο ίδιος είχε παντρευτεί το 989 την αδελφή του αυτοκράτορα Βασιλείου Δεύτερου του Βουλγαροκτόνου, την Άννα την Πορφυρογέννητη. Από τότε η Ρωσική Εκκλησία εξαρτιόταν από την Κωνσταντινούπολη και οι Ρώσοι δέχτηκαν την επίδραση του Ελληνοβυζαντινού πολιτισμού. Ο γιος του Άγιου Βλαδίμηρου, ο Γιαροσλάβος ο Φως, ίδρυσε καινούργιες συνοικίες στο Κίεβο και ένα νέο καθεδρικό ναό το 1037, την Αγία Σοφία, όπως την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, και το Κίεβο έγινε τότε θρησκευτικό κέντρο και παράλληλα μια εμπορική πόλη στην οποία συνέρεαν Ρώσοι, Λομβαρδοί, Πολωνοί, Ούγγροι, Σκανδιναβοί και Άραβες έμποροι. Τέτοια ήταν η φήμη της μεγάλης πόλης που οι ξένοι πρίγκιπες επιζητούσαν γάμο με τις πριγκίπισες του Κιέβου. Έτσι, οι τρεις κόρες του Γιαροσλάβ του Σοφού ανέβηκαν στους θρόνους της Γαλλίας, της Νορβηγίας και της Ουγγαρίας, ενώ ο γιος του Οφσέβολοντ παντρεύτηκε μια βυζαντινή πριγκίπισσα της οικογένειας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου 8ου του Μονομάχου. Ο γιος του, πρίγκιπας Βλαδίμηρος Δεύτερος ο Μονομάχος, υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μορφές του Ρωσικού Μεσαίωνα, κάτω από την εξουσία του οποίου άρχισε η ενοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της Ρωσίας. Μετά το 1125 αρχίζει η παρακμή. Τρομερή αδελφοκτόνη και δυναστικοί αγώνες αποδυναμώνουν το υπερβολικά μεγάλο βασίλειο και η εισβολή των Μογγόλων που ξεχύνονται σε όλη την Ανατολική Ευρώπη ολοκληρώνει την καταστροφή του Κιέβου το 1240. Από τις σφαγές, τις πυρκαγιές και τις φρικαλαιότητες θα διασωθούν μονάχα μερικά μοναστήρια που δεν θα είναι αρκετά για να φωτίσουν τη μακριά νύχτα που βυθίζεται το βασίλειο του Κιέβου. Ο 14ος αιώνας βρίσκει την Ουκρανία και το Κίεβο κάτω από λιθουανική κυριαρχία. Η ένωση του Λουμπλίν το 1509 με την συγχώνευση του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας και του Βασιλείου της Πολωνίας και η θρησκευτική ένωση που ακολούθησε το 1596 αποσπά ένα μέρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στην Ουνιτική Εκκλησία και μόνο χάρη στη στρατιωτική οργάνωση των Κοζάκων που υπερασπίζονται την Ορθόδοξη πίστη, ο βασιλιάς της Πολωνίας αναγκάζεται να συμβιβαστεί και να δεχτεί την αποκατάσταση της Ορθόδοξης Ιεραρχίας του Κιέβου. Ο απελευθερωτικός πόλεμος του Ουκρανικού λαού άρχισε το 1648 με τον Κοζάκο Μποκτάν Χμελνίσκι, που ο Ανδριάντας του δεσπόζει στην ομώνυμη πλατεία απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. Στο δεξί χέρι κρατά απελατίκι, σημείο της εξουσίας των Έτμαν και δείχνει προς τη Μόσχα.
Στο κύλισμα της ιστορίας τα εδαφικά και θρησκευτικά προβλήματα είχαν βρει λύσεις. Αλλά κατά τον 18ο αιώνα που υπήρξε για ολόκληρη την Ευρώπη ο αιώνας των εθνοτήτων, το γλωσσικό και εθνικό ζήτημα της Ουκρανίας έγινε καυτό. Το όνομα του ποιητή Τάρα Σεφτσένκο γίνεται συνώνυμο του ουκρανικού εθνικισμού και της αντίθεσης στη δουλοπαρικία και τη ρωσική ευθαιρεσία. Ο Αδριάντας του δεσπόζει απέναντι από το Πανεπιστήμιο του Κιέβου. Στα 47 χρόνια της ζωής του, που αφιερώθηκαν στην πάλη κατά της δουλοπαρικίας, τα 24 ήταν ο ίδιος δουλοπάρικος, 10 χρόνια ήταν στην εξορία και τη φυλακή και τα τελευταία του χρόνια υπό επιτήρηση. Η ποίηση του Τάρα Σεφτσένκο συγκράτησε τις λαϊκές τάξεις πιστές στην ουκρανική γλώσσα. Οι ανώτερες τάξεις μιλούσαν ρωσικά. Η διατήρηση της γλώσσας ήταν μια μορφή αντίστασης των λαϊκών τάξεων και ενώ η Μόσχα θριάμβευε πάνω στην εκπληκτικά πλούσια ουκρανική γη, ο λαός υπέφερε. Σύντομα το Κίεβο έγινε το πεδίο των πιο αιματηρών μαχών που ακολούθησαν την Επανάσταση. Φυλετικές σφαγές, συνοπτικές εκτελέσεις, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που έψαχναν να βρουν πολιτική δικαιολόγηση. Η ταραγμένη ιστορία του Κιέβου και ολόκληρης της Ουκρανίας σήμερα φαντάζει σαν μακρινός εφιάλτης στην ξεγνιασιά της πλατείας Γκαλίνικα, της Γαλήνης, όπως λέει και η λέξη. Σύγχρονα εμπορικά κέντρα, όπως το Globus, στα υπόγεια της πλατείας, δεν υστερούν σε τίποτα από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Βέβαια, τα οικονομικά προβλήματα είναι ορατά. Ένας μέσος μηνιαίος μισθός φτάνει στις 1.670 γκρίβνες, που αντιστοιχούν σε περίπου 270 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι Ουκρανοί είναι ένας υπερήφανος και αξιοπρεπής λαός, που με την εργατικότητά του προσδοκά σε ένα καλύτερο αύριο. Οι περισσότεροι μετά την εργασία τους πουλούν διάφορα μικροπράγματα σε σημείο που η κάθε υπόγεια διάβαση στους δρόμους και τους σταθμούς του μετρό να έχει μετατραπεί σε μια μικρή αγορά.
Το Κίεβο με τους 360 χρυσούς στρούλους των εκκλησιών του είναι μια πόλη σύμβολο της Ορθοδοξίας. Και οι Ουκρανοί που σειραίουν καθημερινά στις εκκλησίες διακατέχονται από ένα βαθύτατο θρησκευτικό συνέστημα, το οποίο άλλωστε κέρδισαν με αιματηρούς αγώνες και θυσίες στο πέρασμα των αιώνων, διατηρώντας την ορθόδοξη χριστιανική τους πίστη. Στην πλατεία Μποκτάν Χμελνίτσκι βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σοφίας. Ένα από τα αρχαιότερα και πιο ξακουστά μνημεία της Ουκρανίας. Η Μητρόπολη που έκτισε το 1307 ο Γιαροσλάβος ο Φως για να γιορτάσει τη νίκη του επί των Πετσενέγων που έγινε σε αυτό το σημείο είναι ένα υπέροχο βυζαντινό κτίσμα που παρουσιάζει τη σπάνια ιδιομορφία να έχει μεγαλύτερο το πλάτος από το μήκος του ναού. Οι 13 χρυσοί τρούλοι συμβολίζουν τον Ιησού και τους μαθητές του. Σε αυτό το ναό ενθρονίζονταν οι πρίγκιπες της Ρωσίας. Εδώ γιορτάζονταν οι νίκες και τα σημαντικά γεγονότα. Και εδώ ο Μεγάλος Πέτρος γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια τη νίκη της Πολτάβα το 1709. Μετά την καταστροφή της εκκλησίας από τις Μογγολικές Ορδές το 1240, έμεινε ερυπωμένη μέχρι τον 17ο αιώνα, που αναστηλώθηκε εξ ολοκλήρου σε ουκρανικό μπαρόκ ρυθμό. Απέναντι ακριβώς από την Αγία Σοφία βρίσκεται το μοναστήρι Βιντουμπέτσκι, που λειτουργεί και ως ιερατική σχολή. Χτίστηκε ανάμεσα στο 1070 έως το 1077 πάνω από το πέρασμα που διέσχιζε το Δνίπερο κατ' εντολήν του Βσέβολοντ, γιου του Γιαροσλάβ του Σοφού. Το καθολικό της μονής τιμάται στον Μιχαήλ Αρχάγγελο. Στη δυτική άκρη της λεωφόρου Βολοντιμίρσκα, πάνω σε ένα λόφο δεσπόζει η αυτόνομη εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, που οικοδομήθηκε από τον αρχιτέκτονα Ραστρέλη το 1753. Ο Ραστρέλη κατάφερε να εναρμονίσει τις μπαρόκ φόρμες του ναού με τη ρωσική παράδοση των 5 τρούλων και με το γύρο τοπίο. Oh.
Κάτω από το λόφο του Αγίου Ανδρέα, στο γραφικό δρομάκι της κομμούνας του Παρισιού όπως λέγεται, ένα πλήθος πλανώδιων μικροπολιτών και ζωγράφων γεμίζει το δρόμο με χρώματα. Επόμενη επίσκεψή μας στις όχθες του Δνίπερου, η μονή της Πετσέρσκα για λαύρας του Κιέβου. Τον 11ο αιώνα, ένας Ρώσος καλόγερος επιστρέφοντας από το Άγιον Όρος της Ελλάδας, εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά πιστός στο ιδεώδες της ζωής του ερημίτη. Η φήμη του προσέλκυσε και άλλους μοναχούς που ιδρύουν εδώ μια κοινότητα και οργανώνουν την Πετσέρσκα για λαύρα του Κιέβου. Στο μεγαλοπρεπές συγκρότημα της μονής δεσπόζει ο πύργος του Κοδωνοστασίου, ύψους 96 μέτρων, από όπου απλώνεται μια πανοραμική άποψη του Κιέβου με τον ποταμό Δνίπερο. Το πέρασμα των αιώνων, η Μονή υπέστη πολλές καταστροφές. Τα σημερινά κτίσματα είναι του 17ου αιώνα και συνιστούν ένα εκπληκτικό σύνολο ουκρανικού μπαρόκ. Η μοναστηριακή εκκλησία που τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου χτίστηκε ανάμεσα στα 1073 έως 1089 και αποτελούσε πρότυπο για καθεδρικούς ναούς σε πολλές ρωσικές πόλεις. Επιστρέφουμε και πάλι στο κέντρο της πόλης. Από την πλατεία Γκαλίνα ακολουθούμε την κεντρική λεωφόρο Χρετσάτικ. Ακόμη και οι κάτοικοι του Κιέβου δεν μπορούν να φανταστούν ότι μέχρι τον 17ο αιώνα υπήρχε εδώ μια βαθιά κοιλάδα με απόκρημνα φαράγγια που σχημάτιζαν ένα σταυρό, το Χρετσάταγια. Και ακόμη πιο δύσκολα μπορούν να φανταστούν ότι το 1943 οι Γερμανοί άφησαν εδώ ένα τεράστιο σωρό συντρίμμια από σπίτια που δεν είχαν τίποτα το ανθρώπινο. Σήμερα είναι μια πλατιά φωτεινή λεωφόρος που αποτελεί το πιο εμπορικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Στο τέλος της λεωφόρου Χρετσάτικ αρχίζει η λεωφόρος Ταράσα Σεφτσένκα, από το σημείο που βρίσκεται ένα άγαλμα του Λένιν από κόκκινο γρανίτι.
είναι η ωραιότερη λεωφόρος του Κιέβου που χωρίζεται σε δύο οδοστρώματα από μια κεντρική αλέα με λεύκες. Στο ύψος του Πανεπιστημίου, η Ταράσα Σεφτσένκα διασταυρώνεται με την Λεωφόρο Βολοντιμίρσκα που οδηγεί στην όπερα που έχει το όνομα του ποιητή Σεφτσένκο. Η όπερα αποπερατώθηκε το 1901 σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Σρέτερ. Εδώ βρίσκεται το άγαλμα του συνθέτη Νικολάη Λισένκο, γνωστού για τις όπερες «Η νύχτα των Χριστουγέννων» και «Τάρας Μπούλμπα». Πιο πέρα, στη γωνία της Λεωφόρου Βολοντιμίρσκα και Βελίκα Πιτβάλτα, ένα μνημείο ανακαλεί την θύμιση του τείχους του πρίγκιπα Γιαροσλάβ. Είναι η χρυσή πύλη του Κιέβου, που πάνω στο τόξο της είχε το μικρό ναό του Ευαγγελισμού, που χρησίμευε σαν παρατηρητήριο. Η πύλη ήταν τόσο γερή, ώστε όταν οι Μογγόλοι επιχειρούσαν να την παραβιάσουν το 1240, στάθηκε αδύνατον. Τελικά μπήκαν στο Κίεβο από την νότια πύλη Λιάντσκιε, που ήταν στη σημερινή πλατεία Γκαλίνινα. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο Ταράσα Σεφτσένκα, όπου βρίσκεται και ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Βλαδίμηρου, που αντικαθιστά λειτουργικά ως καθεδρικός ναός στην Αγία Σοφία, η οποία είναι μουσείο. Η ανοικοδόμηση του ναού άρχισε το 1862 και αποπερατώθηκε το 1896 για να τιμήσει την ένατη εκατονταετηρίδα από τον προσιλητισμό του πρίγκιπα Βλαντιμίρ και του λαού του στο χριστιανισμό. Σήμερα ήταν Κυριακή των Βαΐων και εκατοντάδες πιστοί με ανθοδές με στα χέρια περιμένουν μετά τη λειτουργία γύρω από το ναό τον αγιασμό από τον ιερέα. Thank you.
Το εσωτερικό του ναού είναι πλούσια διακοσμημένο με εκπληκτικές στιχογραφίες των ζωγράφων Βαζνέτσοφ, Νεστέροφ και Πιμονένκο. Οι στήλοι του κεντρικού κλήτους φέρουν τις εικόνες των πριγκίπων του Κιέβου. Εδώ, στον Άγιο Βλαδίμηρο, βρίσκονται και τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας. Το Κίεβο, η μητέρα των ρωσικών πόλεων, όπως την αποκάλεσε ο Γιαροσλάβος ο Φως, έχει την ιστορία της συνυφασμένη με την Ορθοδοξία και τους αγώνες για την υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης. Και εδώ, οι φοβερές μορφές των Κοζάκων γίνονται στον επισκέπτη της πόλης φιλικές, αφού στην ψυχή αυτών των τρομερών πολεμιστών φόλιαζε η αγάπη του γλυκύτατου Ιησού.